Λοιπόν, έχουμε 25 Ronda Plus Player Picks που κράφταρα να ανοίξουμε. Νομίζω δεν έχω δοκιμάσει από αυτά. Αυτή τη φορά τουλάχιστον για να δούμε πώς είναι. Πάμε να ανοίξουμε τώρα 25 και άμα είναι καλά κραφτάρω κι άλλα. Και ξεκινάμε με 88 Renard. Πάρα πολύ ωραία, και ας είναι duplicate και θα την πάρω. Δεν γενικά έχει φύγει αρκετό μικρό φόντερ από το κλαμπ μου. 83, 82, 81, 84. Γιατί έχουν βγάλει διάφορα έτσι SBC για να κραφτάρω πράγματα. Ειδικά με τα Encore Pack έχουν φύγει πάρα πολλά εκεί πέρα. Που κραφτάρω όσο πιο πολλά μπορώ. Οπότε έστω και 83, 84, 82 θα είναι μια χαρά. Δε και άμα πάνε γενικά καλά και αυτά. Έχουμε και άλλο walk εδώ πέρα περιπτώντως. Το τρίτο νομίζω. Θα κραφτάρω και άλλα για το επόμενο. Πάντως δεν περίμενα 3 walkout στα πρώτα 12, πόσο έχουμε κάνει. Εδώ, ας πάρουμε το Amendi. Θέλω να δω αν θα βγάλουμε και κανένα best of από αυτά. Έχω περιέργεια. Γιατί γενικά δεν βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Έχω βγάλει νομίζω τον Dele Alli 2 φορές. Και την μια inform της United, μια γυναίκα, την Gise. Δεν ξέρω πως το φέρετε. Αλλά, α, και τον Yarthabal. Τον Winter Wildcards. Νομίζω πως δεν έχω βγάλει κάποιον άλλον. Και καλά σίγουρα δεν έχω βγάλει κάποιον από τους καλούς, από τους κορυφαίους. Εδώ έχουμε 89 Ter Stegen. Το τέταρτο walkout, νομίζω. Εδώ, 82. Έχουμε inform, 85 Demirbay, τέλεια. Γιατί αρχίζω και ξεμένω και από inform. Με όλα τα 83 επί 10 που τους δίνω εκεί πέρα. Και με τα encore pack και όλα αυτά. Εδώ Thiago Silva. Και τελευταία από τα 25 θα έχουμε και άλλο walkout, παρά έχω 86. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και τα 383 plus player picks. Αυτά, οπ, Rodri. Συνήθως αυτά είναι λίγο χάλια. Εδώ όμως το ένα μας έδωσε 89. Το δεύτερο παρέχω, 2 στα 2 walkout. Και το τρίτο θα μας δώσει Kobel, 3 στα 3 walkout. Απίστευτο. Παιδιά, τα Rivals Rewards ανανεώθηκαν. Δεν θα κάτσω τώρα να δω για όλη τα Division. Θα κοιτάξω στην Elite, που αν πάμε στα Upgrade, βλέπετε είναι πολύ καλύτερα. Είχε για Rewards 2 Mega Pack, 2 50k Pack και 2 84 Plus στο Option 2. Και τώρα έχει 2 100k Pack, 2 50k Pack, 2 Mega Pack, 2 87x4 και 2 85x7. Ουσιαστικά βγάλανε τα picks, βάλανε έξτρα 2 100k και 2 87x4 και 2 85x7. Που αυτό θα είναι από εδώ και πέρα που θα παίρνω, άμα πάω Elite ξανά. Γιατί έπεσε μια Division από το Season Update και πήγα Division 1 ξανά. Εδώ βλέπετε η EA μου έδωσε ένα έξτρα Icon Pack. Το Encore Icon Pack που έχουν βγάλει σαν compensation, επειδή είχε γίνει κάποιο λάθος μάλλον. Και δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι, κάτι είχα διαβάσει. Και βλέπετε έχει διαφορετική περιγραφή, έχω κραφτάρει 3 από αυτά που έχουν ήδη τώρα έξω. Και αυτό είναι το ίδιο, μόνο που δεν έχει Thunder Strike μέσα. Οπότε θα τα ανοίξουμε τώρα, με το δώσω σαν compensation. Επειδή είχε γίνει λάθος στην περιγραφή του pack, του SBC. Πάμε να τα ανοίξω μαζί, αν θα δώσει τίποτα. Ολλανδία. Κάμε δυστυχώς. Αν ήταν CF θα ήταν ακραίο. Τώρα ό,τι και να είναι. Είναι Van Basten. Είναι 92 τουλάχιστον. Είναι καλό φόντερ. Έτσι κι αλλιώς ήταν τσάμπα. Δεν ξέρω άμα είναι usable. Πάει για 170 νομίζω. Ναι, 165 κάπου εκεί. Ναι, μάλλον δεν είναι usable σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού.